εσάς βρίσκεστε σήμερα μαζί μας. Σας ευχαριστώ. Μια τέτοια οικογένεια είναι και η δική μου. Για την δολοφονία του Παύλου Παπογιάννη, πριν από 30 χρόνια, σφράγισε όλους τους ανθρώπους. Όσο για μένα, θα έλεγα ότι σήμερα το τέλος της νεότητάς μου. Το τέλος της αθότητάς μου. Ταυτόχρονα όμως, χαλίδωσε και την πίστη μου στη δημοκρατία, στα βήματα του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, ο οποίος, με ζεστό ακόμα το αίμα του Παύλου, επέλεξε τότε να απευθυνθεί αμέσως στο Εθνικό Κοινοβούλιο για να απαντήσει στις σφαίρες των τύπων με την ενότητα των πολλών. Εγκατέχουμε ωστόσο και από πίκρα, γιατί μεσολάβησαν πολλά χρόνια και πολλά θύματα μέχρι να λογοδοτήσουν οι ένοχοι. Και γιατί, ενώ σχεδόν παντού στον κόσμο, τουλάχιστον παντού στην Ευρώπη, η εξάρθρωση αυτού του είδους της νομοθεσίας υπήρξε κεκτημένο ήδη από τη δεκαετία του 80